Δούλευα για 10 συναπτά χρόνια ως αναπληρωτής στην Παραμεθόριο από Καστελόριζο, Κάσο, Φούρνου, Σιγαρίας και πολλά άλλα νησιά και για 3 ευρώ παράβολο μας βγάλαν έξω από τη διαδικασία, από τους πίνακες. Μαζευτήκαμε για άλλη μια φορά έξω από το Υπουργείο για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας αυτό που γίνεται σε αυτή την αδικία και καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία που ήμασταν και από τα σωματεία να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια για να ακούσει επιτέλους το κράτος και να μας πάρει ξανά στον πίνακα. Αυτό ζητάμε για να ξεκινήσουμε πάλι τη δουλειά και να συνεχίσουμε τη ζωή μας με αξιοπρέπεια. Δεν έχετε καταθέσει το παράβολο και γι' αυτό βγήκατε εκτός? Έγινε λάθος από τη φάση την ηλεκτρονική με το παράβολο και βγήκαμε εκτός από αυτή τη διαδικασία. Για 3 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν ούτε επίτηδες να γίνει το γεγονός. Δηλαδή δεν κρύβαμε κάποιο δόλο πάνω σε αυτό. Να γλιτώσουμε 3 ευρώ προς Θεού. Και πόσοι εκπαιδευτικοί είμαστε στην διαθέση? Πάνω από 10.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή, όχι εκπαιδευτικοί, γιατί το νούμερο είναι οικογένειες. Εγώ, η οικογένειά μου και ο κάθε ένας που έχει την οικογένειά του, οπότε καταλαβαίνετε σε τι δεινή θέση βρίσκεται όλος αυτός ο κόσμος. Για άλλη μια φορά καλούμε τη στήριξή σας και να μας ακούσει έστω και ο υπουργός και οποιοδήποτε είναι αρμόδιος φορέας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα αιτήματα που είναι ένα το αίτημα, δηλαδή να ξαναμπούμε στους πίνακες και να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα στη ζωή μας. Μας είπε η διευθύντρια εδώ πέρα του Υπουργείου ήταν ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόβλημά μας, έχουν ενημερωθεί και άλλες φορές από εμάς, μας παρέπεψαν για ακόμα μια φορά, πέταξαν τον μπαλάκι στο Υπουργείο Εσωτερικών και αντίστοιχα στο Υπουργείο Παιδείας. Δήλωσαν ότι είναι θετικοί πάρα πολύ. Περιμένουμε άμεσα να λύσουν το πρόβλημά μας. Τώρα άμεσα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τον ΑΣΕ. Περιμένουμε μια τροπολογία από αυτούς να λύσουν το θέμα του παραβόλου. Αν δεν το λύσουν θα συνεχίσουμε, θα είμαστε στον δρόμο. Έχει πάρει πλέον πολύ κινηματική μεγάλη μορφή όλο αυτό και πανελλαδικά. Σήμερα πανελλαδικά γίνονται δράσεις παντού και περιμένουμε οι πιέσεις μας να φέρουν και το αποτέλεσμα.